Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εύκολο milkshake με κρέμα σοκολάτας και λικέπικρα αμύγδαλο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε ένα φύλλο σφολιάτας, μία έτοιμη κρέμα ζαχαροπλαστικής με γεύση σοκολάτα και 400 ml φρέσκο γάλα για να τη φτιάξουμε. 2 κουταλιές της σούπας πικρά αμύγδαλο, 300 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και για το στόλισμα, 50 γραμμάρια φιλέ αμυγδάλου καβουρτισμένο. Πάμε να το φτιάξουμε! Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το φύλλο σφολιάτας. Θα πάρουμε το φύλλο μας, θα το ανοίξουμε. Θα πάρουμε τη λαμαρίνα του φούρνου. Θα βάλουμε μία λαδόκολλα. Και θα βάλουμε το φύλλο μέσα. Δεν θέλω να το πατήσετε, να το ανοίξετε τίποτα. Θα το κόψουμε στη μέση. Θα πάρουμε ένα πιρούνι και θα του κάνουμε πάρα πολλές τρύπες, παντού. Θα το τρυπήσουμε. Αυτό το κάνουμε για να μην φουσκώσει. Έτοιμα. Θα πάμε να τα ψήσουμε τώρα τα δύο φύλλα που έχουμε φτιάξει στον αέρα ή στις αντιστάσεις στους 190 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 20 λεπτά. Πάμε να τα βάλουμε. Και αφού τα φύλλα μας ψηθήκανε και τα έχουμε αφήσει να κρυώσει, θα πάμε να φτιάξουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Θα πάρουμε ένα μεγάλο μπολ, θα βάλουμε μέσα την κρέμα, η οποία για να παρασκευαστεί από ό,τι λένε οι οδηγίες της, πρέπει να βάλουμε μέσα 400 ml φρέσκο γάλα και εμείς αυτό κάνουμε. Ρίχνουμε μέσα το γάλα και ρίχνουμε μέσα και το λικέρ. Και πάμε να τη χτυπήσουμε 5 λεπτά. Όπως βλέπετε η κρέμα μας είναι έτοιμη, πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε και τη σαντιγή μας. Για τη σαντιγή μας, παίρνουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος, η οποία είναι πλήρες, 35% λιπαρά και πάνω. Τη βάζουμε σε ένα μπολ. Αρχίζουμε να τη χτυπάμε και καθώς τη χτυπάμε θα ρίξουμε μέσα και τη ζάχαρη άχνη. Και αφού φτιάξαμε μια ωραία σφιχτή σαντιγή, πάμε να συνθέσουμε το γλυκό μας. Και αφού έχουν κρυώσει και τα φύλλα μας, πάμε τώρα να συνθέσουμε το γλυκό μας. Θα βάλω στην άκρη το ταψί μου. Θα πάρουμε μία μεγάλη πιατέλα, ορθογώνια, και θα βάλουμε το ένα φύλλο. Πιάστε το μαλακά για να μπορούμε να το βάλουμε. Ορίστε. Τώρα, πάνω στο φύλλο, προαιρετικά αν θέλετε, εγώ το κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το λικέρ πικρά αμύγδαλο. Μπορείτε να το πασπαλίσετε με λίγο ή με ένα πινελάκι να βάλετε λίγο λικέρ πικρά αμύγδαλο. Ακόμα. Να το βρέξετε δηλαδή λίγο. Για να γίνει πιο έντονη η γεύση του. Πάμε τώρα να βάλουμε την κρέμα σοκολάτας. Αλείφτε τη όσο πιο καλά και πιο ίσια μπορείτε, να την πάτε μέχρι τις γωνίες. Αφού τη βάλουμε, τώρα θα πάρουμε το άλλο φύλλο, το δεύτερο, και θα το βάλουμε από πάνω. Θα κάνω την ίδια διαδικασία, θα του βάλουμε πάλι λικέρ πικρά αμύγδαλο. Τώρα θα το βάλουμε τη σαντιγή. Θα την απλώσουμε και αυτή καλά. Και από πάνω θα τελειώσουμε το γλυκό μας. Το βάλω πιο κοντά. Με το φιλέ αμυγδάλου. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θέλω να το βάλουμε στο ψυγείο για ένα βράδυ, τουλάχιστον για 12 ώρες, πριν το κόψετε και το σερβίρετε. Ένα πολύ εύκολο milkshake,
Φτιάχτε το, δοκιμάστε το. Τα ακριβή υλικά του είναι γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου, απλές συνταγές by Sotiria More. Και αν το φτιάξετε, καλή επιτυχία!